Σήμερα είναι μέρα διπλής χαράς. Σας καλημέρισα και το πρωί με τον εμβολιασμό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την έναρξη των τελικών εργασιών περάτωσης της παιδιατρικής κλινικής. Έχουμε εδώ το δωρητή μας, έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη στιγμή έσκυψε και ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να φτιάξουμε μία παιδιατρική η οποία θα είναι στα πρότυπα των παιδιατρικών κλινικών που έχει το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, να είναι κόσμημα για το νομό μας. Επιτέλους, να νοσηλεύει παιδιά η Αργολίδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Για μένα ήταν ο πρώτος στόχος και πιστεύω ότι μέχρι τον Απρίλιο θα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την παιδιατρική κλινική. Τελικά βλέπουμε τη σύνδραξη και του ιδιωτικού τομέα, η ευαισθησία λοιπόν αρκετών ανθρώπων που πραγματικά δορίζουν και μέσα στον κορονοϊό, αλλά και έχουν ευαισθησίες για το θέμα της υγείας, ότι τελικά φέρνει αποτελέσματα. Κοιτάξτε, όταν είχαμε βρεθεί την πρώτη ημέρα, σας είχα πει ότι πλέον πολιτεύομαι στην Αργολίδα. Πολιτεύομαι με αλληγορική σημασία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που από 1 ευρώ έως πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία θα τα ανακοινώσουμε κάποια στιγμή, το εύρος των ποσών, πρέπει να το κάνουμε, έχουν προσφέρει στα νοσοκομεία της Αργολίδας και πραγματικά μπορέσαμε και αλλάξαμε και συνεχίσουμε και αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα και χωροταξικά και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αντικρατεί η αντίληψη ότι από τότε που ήρθατε στην Αργολίδα, ότι αυτό που βάζετε στόχο το κάνετε και πραγματικά θέλετε να μορφώσετε πράγματα όσον αφορά το νομό. Αυτό το βλέπουμε εν της πράγμας, η κυρία Σαρίδη. Ναι, να είστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό. Γενικότερα στη ζωή μου βάζω στόχους. Πάντα έχω και βέβαια και δεύτερο πλάνο, αλίμονο. Αλλά επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο της υγείας, για μένα και τελειώνω την καριέρα μου τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, γιατί πλέον γνωρίζετε ότι θα ασχοληθώ με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν 2-3 στόχοι για τα νοσοκομεία της Αργολίδας, τους οποίους δεν θα φύγω αν δεν τους τελειοποιήσω. Τι ακριβώς θα γίνει στην παιδιατρική, πόσα δωμάτια, πόσα παιδιά θα μπορούν να φιλοξενούνται? Η παιδιατρική θα έχει ανάπτυξη από 11 έως 15 κλίνες, θα είναι μεγάλη παιδιατρική κλινική. Έχει γίνει εκβάθρον ανανέωση. Μάλλον θα γίνει εκβάθρον, από πατώματα, τυχοποίηση, σας τα πει και ο κύριος Μάκαρης αυτά, που είναι πιο ειδικός, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτά. Νομίζω ότι πήρατε κάποια πλάνα, πραγματικά η διαφορά θα είναι φοβερή. Άρα θα πούμε για άλλη μια φορά ότι η συνάντηση δική σας και του κυρίου Μάκαρη φέρνει το αποτέλεσμα να έχουμε μια παιδιατρική κλινική. Πότε θα την έχουμε? Περίπου τον Απρίλιο θα την έχουμε. Βάζουμε στόχους επιτεύξιμους, γιατί έχουμε μπροστά μας 4-5 τουλάχιστον ειδικότητες τεχνητών μάλλον που θα έρθουν. Σχετικά με τη συνάντησή μου με τον κύριο Μάκαρη, να σας πω ότι ένα τηλέφωνο έγινε από ένα πρόσωπο και ήρθε στο Συμβούλιο. Κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα, εκείνος για τον τόπο του και εγώ για τον τόπο στον οποίο εργάζομαι. Και από τότε είμαστε σε συνεργασία, τα βάλαμε κάτω, τα υπολογίσαμε, τα είδαμε και ξεκινήσαμε. Και πόσα χρόνια ήταν κλειστή, πραγματικά, πόσο λέει το ρεπορτάζ, νομίζω περίπου 10 χρόνια είχε... Νομίζω ότι και πριν 10 χρόνια λειτουργήσε για 6 μήνες, έχω διαβάσει καλά την ιστορία. Ουσιαστικά δεν είχατε ποτέ παιδιατρική κλινική. Πολύ μεγάλη είδηση αυτή. Ναι, είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Για άλλη μια φορά θα ευχαριστήσω τον κύριο Μάκαρη. Γιατί με συγκίνησε αυτό που είπε, ότι το κάνω για τα παιδιά μου. Αυτό για μένα είναι κίνητρο. Λοιπόν, με τον κύριο Μάκαρη θα έχει συνέχεια στην εργασία μας. Θα τελειώσουμε και θα πλησιάσουμε προς το τέλος την ανάπτυξη της παιδιατρικής και θα έχουμε βάλει κάποιους στόχους για την νοσηλευτική μονάδα του Ναυπλίου. Εκεί η στόχη μας είναι η ανάπτυξη ογκολογικής κλινικής, δηλαδή μονάδας χημειοθεραπειών για να μην ταλαιπωρούνται οι καρκινοπαθείς και επίσης η ενεργοποίηση πλέον ενδοσκοπικού τμήματος, δηλαδή γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο νομό. Πόσο άμεσα θα ξεκινήσει αυτό? Τον επόμενο μήνα ξεκινάμε με τα σχέδια, γιατί καταλαβαίνετε πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να υπάρξει συνεννόηση με την ΥΠΕ και το Υπουργείο.
όπως το κάναμε και στην παιδιατρική, και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Άλλωστε είναι και αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών η Ελληνική, πραγματικά, το οποίο το έχουν καταθέσει, και το να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα είναι πολύ σημαντικό για τον νομό. Είναι θέμα πολιτισμού. Είναι θέμα πολιτισμού να προστρέχεις ανθρώπους τόσο ευάλωτους. Αρχικά ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρίδη για τα καλά της λόγια. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα που βάζω ένα λιθαράκι σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η κυρία Σαρίδη, σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει το προσωπικό, οι γιατροί, νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η κεντρική διοίκηση και η κυβέρνηση και βλέπουμε ότι σε μια μικρή και φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα κάνουμε τις σωστές κινήσεις, έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Βλέποντας τις δυνατές, μεγάλες χώρες στην Ευρώπη, βλέποντας σε παγκόσμιο επίπεδο πόσο πολύ καλά έχει πάει η χώρα μας σε αυτή τη μεγάλη πανδημία, σε αυτό το πολύ δυστυχώς κακό γεγονός, το οποίο έχει μια συνέχεια, αλλά θεωρώ και είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε στην αρχή του τέλους. Όμως χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή. Θα ήθελα να μιλήσω για τους ανθρώπους και τα νούμερα που βλέπουμε κάθε μέρα. Έχουμε πλέον συνηθίσει να λέμε ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι κάθε μέρα. Ο κάθε άνθρωπος, η κάθε μονάδα είναι και μια τραγωδία. Δεν πρέπει να συνηθίζουμε να ακούμε στη τηλεόραση ότι σήμερα είχαμε 40 νεκρούς, 50 νεκρούς, 60 νεκρούς. Αυτό μπορεί να είναι σε συγγενείς μας, σε φίλους μας, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι σε εμάς. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο επόμενο διάστημα και να είμαστε όλοι ασφαλείς στο τέλος της πανδημίας. Όσον αφορά την παιδιατρική, είμαι πατέρας 5 παιδιών, είναι χρέος μου και με την παρέννηση της κυρίας Σαρίδη βάλαμε ένα πλάνο υλοποίησης της παιδιατρικής για να μπορέσουμε να νιώσουμε ασφαλείς εμείς οι γονείς και τα παιδιά μας. Οι άνθρωποι που διαμένουν στο Άργος, στο Ναύπλιο και στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τις δύσκολες στιγμές που ίσως χρειαστούν να περάσουν, να τις περάσουν με αξιοπρέπεια σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Ό,τι είδαμε ακόμα βρίσκεται σε κακή κατάσταση πραγματικά. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά επώδυνη η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα εξαιρετικό έργο. Είναι πάντα τεχνικά είναι δύσκολη η διαδικασία όταν πάμε να ουσιαστικά, όχι να μπαλώσουμε, στο υπάρχον κτίριο το οποίο είναι παλιό και ταλαιπωρημένο, να έρθουμε να κάνουμε παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή η περιφέρεια, η κεντρική διοίκηση να κοιτάξει πολύ ζεστά το θέμα για ένα νοσοκομείο για όλη την περιοχή. Μέχρι που να γίνει αυτό όμως, εμείς σαν ιδιώτες πρέπει να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν στην παιδιατρική, η οποία έχουμε γκρεμίσει τα πάντα μέσα, θα αλλάξουμε, θα βάλουμε το ειδικό πάτωμα που χρειάζεται ουσιαστικά για την παιδιατρική, θα αλλάξουμε τις δουλάπες, θα αλλάξουμε γενικά τη διαρρύθμιση, θα μπουν οι γυψοσανίδες, θα μπει φωτισμός, θα μπουν διάφορα τεχνικά ιατρικά τα οποία χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των μικρών μας ασθενών. Θα φτιάξουμε έναν μικρό παιδότοπο, θα φτιάξουμε τα γραφεία των γιατρών, τις κλίνες τους. Και αυτό είναι το λιγότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά παλεύουν στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι τελειώνοντας η κρίση και η πανδημία, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε στο μυαλό μας για τα κρατικά νοσοκομεία και για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν παλέψει με ζήλο, με αγάπη και με δύναμη, κάθε μέρα σε εντατικές, κάθε μέρα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, για τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά
φέρονται σαν να είναι δικοί τους άνθρωποι, σαν να είναι συγγενείς τους. Είχα κάνει μία συνάντηση με την κυρία Λιάδη πριν περίπου, αν κάνω λάθος, 2 μήνες. Μου ζήτησε να βοηθήσω γενικά στην κατάσταση. Μετά μίλησα με την κυρία Σαρίδη, είδαμε το τι χρειάζεται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά το κομμάτι της ογκολογικής. Έχω μία ευαισθησία και σε αυτό, γιατί έχω χάσει και εγώ τον πατέρα μου από καρκίνο. Και ο πόνος και οι δυσκολίες που βιώνουν όχι μόνο οι ασθενείς αλλά και οι οικογένειες μας δημιουργεί το αίσθημα ευθύνης να μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα είναι υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε και σε αυτή τη διαδικασία για να πούμε ότι κάτι έχουμε κάνει σε αυτή την κοινωνία.